Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξετε ήδη, παρακαλώ πολύ, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και, αν θέλετε, και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μα του σημερινού vlog, του σημερινού βίντεο, είναι Τρόποι αντιμετώπιση Νέγκινγκ. Προτού διαβάσω τα δύο σχόλια που έγιναν η αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω έτσι ξανά, περιληπτικά, τι σημαίνει το νέγκινγκ. Να σας πω επίσης ότι αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για το νέγκινγκ, όπου υπάρχουν σωροί άλλων βίντεο που μιλούν για αυτό το θέμα. Εάν δεν το έχετε ήδη προσέξει, στο κανάλι μας έχουμε καμιά οκδονταριά playlist με βίντεο χωρισμένα σε θεματικές. Λοιπόν, τι είναι το νέγκινγκ το νέκινγκ είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Το οποίο έχει να κάνει με τον αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο. Όταν κάποιος υπομορφήν αστείου, υπομορφήν και καλά κομπλιμέντου, υπομορφήν επίκρισης, συμβουλής, έρχεται και μας λέει κάτι αρνητικό για μας, το οποίο το πακετάρι μέσα σε ένα αστείο και καλά κλίμα ή σε ένα συμβουλευτικό κλίμα ή για το καλό σου το λέω ή με αγάπη στο λέω, αυτό αποτελεί νέγκινγκ. Μία πολύ ωραία λέξη που έχω διαβάσει στα σχόλια από εσάς τους ανθρώπους που παρακολουθάτε τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, τα μέλη της κοινότητάς μας, είναι η λέξη προσβλημέντο. Είναι μία λέξη η οποία αφορά στο νέγκινγκ, το οποίο νέγκιν πολλές φορές είναι προσβολή που μεταμφιέζεται σε κομπλιμέντο. Για παράδειγμα, είναι πολύ ωραία τα μαλλιά σου, αλλά αν τα έκοβε σε διαφορετικό στυλ θα σου πήγαιναν καλύτερα. Ή έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο, αν χάσεις και 20 κιλά θα είσαι ακόμη πιο όμορφη. Δηλαδή σου λέω κάτι θετικό και στο καπάκι σου κάνω ένεση με τοξικό δηλητήριο. Ένεση εντό αγωγικών, τοξικό χωρίς εισαγωγικά, δηλητήριο εντό αγωγικών. Νέκινγκ είναι η αδιόρατη κοροϊδία. Όταν ο άλλος μας κοροϊδεύει, μας μιλάει άσχημα, αλλά με τρόπο και καλυμμένο. Και χρειάζεται να είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος για να αντιλαμβάνεσαι ότι τα λόγια που σου λέει κάποιος συνιστούν Naging. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα ερωτήματα. Περισσότερες πληροφορίες για το Έκκινγκ ξαναλέω στο playlist το αντίστοιχο. Κυρία Θέκλα, μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο με τρόπους αντιμετώπισης του Νέγκινγκ? Μου κάνουν αρκετές φορές. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν αντιδρώ. Τα χάνω. Δεν είμαι τιμόλογη. Και έτσι με βρίσκουν κορόιδο και το κάνω. Έχω πρόβλημα γιατί στενοχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και τα κρατάω όλα μέσα μου. Ενώ θέλω να ξεσπάσω και να τις βάλω στη θέση τους. Αλλά κάνω υπομονή. Δεν θέλω να τσακώνομαι. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω και μέσα μου σκάω. Μέχρι ήλιγκος με έχει πιάσει από τη στενοχώρια μου και τα βάζω με τον εαυτό μου που δεν απαντά αναλόγω. Άρα σε αυτό το ερώτημα της φίλης φαίνεται ξεκάθαρα το εξής ότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό που βιώνει είναι νέγκι, αλλά έχει δυσκολία στο πώς να αντιδράσει απέναντι στο νέγκι ή καλύτερα πώς να αποκριθεί στο νέγκι. Ένας άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει σε κάτι που του συμβαίνει ή μπορεί να αποκριθεί. Η αντίδραση είναι μια απότομη κίνηση, η οποία γίνεται ενστικτοδός και ακαριέα και πολλές φορές μπορεί να μην είναι χαρακτηριστική, ενδεικτική του χαρακτήρους μας. Σας παραπέμπω να παρακολουθήσετε το επεισόδιο του podcast με τίτλο «Reactive Abuse – Αντιδραστική Βιαιότητα», που εκεί εξηγώ με πολλές λεπτομέρειες πώς και γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, καλύτερα να αποκρινόμαστε στο νέκινγκ παρά να αντιδρούμε. Όταν αντιδρούμε, Δηλαδή όταν άμεσα αυτόματα βάζουμε τον άλλο στη θέση του, πολύ συχνά θα το κάνουμε διά του καθρεφτίσματος, δηλαδή θα δείξουμε κι εμείς μια εξίσου επιθετική συμπεριφορά με αυτήν που δείχνει κάποιος ο οποίος μας κάνει νέγκινγκ, γιατί το νέγκινγκ πρόκειται για ψυχολογική επίθεση. Οπότε και εμείς θα χαλαστούμε και ο άλλος θα αντιδράσει πάνω στην αντίδραση μας και γενικότερα θα Χαλάσει το κλίμα. Το κλίμα μέσα μα, όχι το κλίμα σε σχέση μα με τέτοιου ανθρώπου, γιατί ανθρώπου που κάνουν nagging, τοξικού ανθρώπου, η αλήθεια είναι πω δεν του θέλουμε στη ζωή μα. Είναι πολύ διαδεδομένο το nagging. Σε μια κοινωνία μίζερων ανθρωπακίων, σε μια κοινωνία γεμάτη ναρκισάκια, ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, το nagging είναι τρόπο ζωή για μεγάλο μέρο του πληθυσμού άνθρωποι μίζεροι, άνθρωποι εσωτερικά ανασφαλεί, άνθρωποι που δεν τους αρέσει ο εαυτός τους, που δεν τους αρέσει η ζωή τους, αλλά που είναι εν γέννη και δεν θέλουν να κοπιάσουν και να ασχοληθούν με το να διορθώσουν τον εαυτό τους, αλλά θέλουν απλώς να ξεδώσουν, να ξεσπάσουν και να βγάλουν πάνω στους συνανθρώπους τους τη χολή τους, την κακία τους, την ανασφάλεια τους και όλα του τα σκατά με συγχωρείτε. Οπότε, εφόσον δεχόμαστε νέγκινγκ και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που δεχόμαστε είναι νέγκινγκ, δεν χρειάζεται να αντιδράσουμε αμέσως. Σας ξάφνιασα, ε. <laughs> δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι το time out. Παίρνω χρόνο. Όταν ο άλλος μου κάνει νέγκινγκ, μου λέει ένα προσβλημέντο, ένα κομπλιμέντο το οποίο συνιστά προσβολή. Μου κάνει αδιάκριτες ερωτήσεις, γιατί και οι αδιάκριτες ερωτήσεις εμπίπτουν στα πλαίσια του νέγκινγκ. Τότε εγώ ζητάω χρόνο και λέω, νιώθω άβολα αυτή τη στιγμή με αυτό που μόλις με ρώτησε. Νιώθω άβολα αυτή τη στιγμή με αυτό που μόλις μου είπες, οπότε θέλω το χρόνο μου για να καταλάβω τι ακριβώς νιώθω. Του το κόβουμε επειδή παίρνουμε χρόνο, αλλά δεν αποκρινόμαστε άμεσα. Δεν αντιδρούμε άμεσα. Οπότε ο άλλος μένει με την απορία σου, λέει, τι θα κάνει τώρα αυτός, τι θα σκεφτεί. Είναι μια αντίδραση που δεν την περιμένει ο άνθρωπος που κάνει νέγκινγκ. Ο νάρκισος που κάνει νέγκινγκ. Γιατί η νάρκησοι είναι αυτοί που κάνουν αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Και κάποιος ο οποίος κάνει αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση είναι νάρκισος. Ένα άνθρωπο καλοήθη, ένα άνθρωπο με καλέ προθέσει και αγνέ προθέσει, θα σου πει ένα κομπλιμέντο που είναι ξεκάθαρα κομπλιμέντο, θα σου πει τη γνώμη του μόνο εάν τη ρωτήσει και αυτό με πολύ προσοχή και δεν πρόκειται να σε βομβαρδίσει με αδιάκριτε ερωτήσει, δεν πρόκειται να σου πει πράγματα που να σε κάνουν να νιώσει άβολα, δεν πρόκειται να σε υποτιμήσει, να σε επιτιμήσει, να σε επικρίνει, να σε ντροπιάσει και γενικά δεν πρόκειται να σου κάνει νέγκινγκ. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι απαντάμε άμεσα, αμέσως, ότι αυτό που μου ερώτησε τώρα με έκανε να νιώσω άβολα. Αυτό που με είπε τώρα με έκανε να νιώσω άβολα ή με έκανε να νιώσω άσχημα. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ τι ακριβώς μου είπες και γιατί ένιωσα άσχημα. Και να σηκωθούμε να φύγουμε να απομακρύνουμε τον εαυτό μας από εκείνο τον άνθρωπο. Να απομακρύνουμε τον εαυτό μας από την εξίσωση. Remove yourself from the equation. Για να συμβεί τον έκεινο χρειάζεται ο τοξικός και το θύμα του. Όταν το θύμα φύγει από τη συνάρτηση, όταν το θύμα φύγει από την εξίσωση, όταν το θύμα φύγει από το χώρο εκείνο, είτε είναι μια γραπτή συνομιλία με τιμάτων, είτε είναι μια βιντεοκλήση, είτε είναι ένα καφέ στον οποίο πίνουμε, αν σηκωθεί και φύγει, τότε δεν παραμένει εκεί να θυμητιοποιηθεί περαιτέρω και παίρνει το χρόνο σου. Όχι για να καταλάβεις ότι είναι το ξέρεις ίδιο ότι είναι το χρόνο σου για να ξεκόψεις από αυτόν τον τοξικό και κακοποιητικό άνθρωπο ή από αυτούς τους τοξικούς και κακοποιητικούς ανθρώπους με ένα σωστό προγραμματισμό και μια καλή στρατηγική. Ναι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει νέγκινγκ να αλλάξει λόγω της καλοσύνης μας, λόγω της ευγένειας μας ή λόγω της ανοχής μας. Αντιθέτω, η καλοσύνη μας, η ευγένεια μας και η ανοχή μας απέναντι σε τέτοια πρόσωπα σαν να τα προκαλεί, σαν να τα προκαλεί να λειτουργήσουν ακόμη πιο κακοποιητικά. Οι άνθρωποι που έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας φτιάχνονται με το να προκαλούν στενοχώρια και θυμό στους άλλους. Φτιάχνονται με το να προβάλλουν πάνω στους άλλους τα δικά τους αποθυμένα και τα δικά τους κομπλεξιλίκια. Οπότε τους κόβουμε το supply. Τους κόβουμε την αρκισιστική τροφοδοσία. Το να κάθεσαι και να σου κάνει νέγκινγκ ο άλλος ή είναι ένας παθητικός τρόπος για να του δίνεις ναρκισιστική παροχή ή τροφοδοσία. Πάμε να διαβάσουμε και το δεύτερο ερώτημα, το οποίο το κάνει η ίδια κοπέλα. Μάλιστα. Κυρία Θέκλα μου, επιτέλους έμαθα πως λέγεται αυτό που μου κάνουν χρόνια τώρα. Εγώ το έλεγα σπόντα, κακία, προσβολή με το γάντι, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ώστε να μπορείς να απαντήσεις. Πρέπει να απαντάμε κι εμεί αναλόγω, με το γάντι κι εμεί, ώστε να τι αποτ... αποστομώνουμε και χωρί τσακωμού. Θέλει μια έξυπνη απάντηση. Μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο με τρόπου αντιμετώπιση νέγκινγκ. Μου κάνουν αρκετέ φορέ. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν αντιδρώ. Τα χάνω. Δεν είμαι τιμόλογοι και έτσι με βρίσκουν κορόιδο και το κάνουν. Έχω πρόβλημα. Γιατί στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και τα κρατάω όλα μέσα μου. Όταν στεναχωριέσαι με μια κατάσταση, τα κρατά όλα μέσα σου και παραμένει στον ίδιο χώρο που είναι αυτοί που σου κάνουν νέγκινγκ, τότε είναι αναπόφευκτο να αρρωστήσει, όπω έγραψε και στο προηγούμενο σχόλιο. Εγώ θέλω να ξεσπάσω και να τι βάλω στη θέση του, αλλά κάνω υπομονή, δεν θέλω να τσακώνομαι. Κάνω πω δεν καταλαβαίνω και μέσα μου σκάω. Μέχρι λίγο με έχει πιάσει από τη στεναχώρια μου και τα βάζω με τον εαυτό μου που δεν απαντάει αναλόγως. Μερικά παραδείγματα νέγκινγκ που με έχουν κάνει είναι «Κουρεύτηκες, καλά έκανες, καλά έκανες γιατί όσο μεγαλώνουμε τα μαλλιά πρέπει να είναι πάνω από τον νόμο». Εκείνη που μου το είπε βέβαια είχε μαλλιά κάτω από τον νόμο και μεγαλύτερη μου σε ηλικία. Άλλο, αδυνάτη βλέπω γιατί πέρσι που σε είδα ίσως σαν τολμαδάκι. Άλλη μου έκανε κριτική για τα ρούχα που φοράω. Πολύ ωραία η φούστα σου, αλλά το φανελάκι δεν μου αρέσει να είναι όλα έξω με το ραντάκι, να βάλεις ζακέτα. Άντε, γιατί η μαμά μαλώνει, μου είπε. Εγώ βέβαια δεν απάντησα πάλι. Έσκασα από τη στενοχώρια μου, δεν απάντησα. Την άλλη μέρα ξύπνησα με ηλίγκο, δεν μπήκα και στη δουλειά. Τώρα έχουν αρχίσει να λένε και για την κόρη μου. Για παράδειγμα, ωραία κοπέλα, αλλά γιατί φοράει ολομαύρα και βάφεται με σκούρα χρώματα και έχει πάρει και 5 κιλά και δείχνει μεγαλύτερη. Εκείνη την ώρα τα χάνω. Μετά σκέφτομαι τι έπρεπε να πω. Θέλω να του μιλήσω μετά, να τους πω ότι αυτό που είπα με ενόχλησε. Δεν το κάνω. Μπορείτε να μα πείτε κάποια παραδείγματα, τι να λέμε, πώ να αντιδρούμε. Λοιπόν, σου λέει η άλλη, έκοψε τα μαλλιά σου. Καλά έκανες γιατί όσο μεγαλώνουμε, τα μαλλιά μας πρέπει να τα έχουμε πάνω από τον ώμο. Λες αυτό που σου είπα. Αυτό που μόλι μου είπε με ενόχλησε, με έκανε να νιώσω άσχημα και θέλω χρόνο να σκεφτώ γιατί με έκανε να νιώσω άσχημα. Σου λέει, ωραίο κορίτσι κόρη σου, αλλά γιατί έβαλε πέντε κιλά και φοράει μαύρα ρούχα και βάφεται με σκούρα χρώματα. Αυτό που μου είπες, αυτό που με ρώτησε αυτή τη στιγμή, με έκανε να νιώσω άσχημα. Θέλω χρόνο να σκεφτώ γιατί ένιωσα άσχημα. Και σηκώνεσαι και φεύγει. Δεν είναι ανάγκη να του απαντήσει. Δεν είναι ανάγκη να τι βάλει στη θέση του. Δεν είναι ανάγκη να ξεσπάσει. Χρειάζεται μόνο να του πει ότι αυτό που σου είπαν σε έκανε να νιώσει άσχημα και γι' αυτό φεύγεις από εκεί. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Δεν μπορούμε να διατηρούμε σχέσεις και φιλίες με τέτοια πρόσωπα και να μην χαλιόμαστε. Πρέπει να το αντιληφθείς αυτό το πράγμα ότι οι τοξικοί πρέπει να φεύγουν από τη μέση. Και δεν χρειάζεται κιόλα να τους ενημερώσεις για ποιο λόγο τους βγάζεις από τη μέση. Τη μια φορά που θα σου πούν κάτι τέτοιο θα πεις αυτό που μου είπες με έκανε να νιώσω άσχημα και φεύγω για να σκεφτώ γιατί νιώσω άσχημα. Την επόμενη φορά αυτό που με ρώτησε με έκανε να νιώσω άσχημα και πάω σπίτι μου να σκεφτώ γιατί νιώθω άσχημα. Χωρίς να τους αποκρίθεί, χωρί να τους απαντήσεις και σιγά σιγά μέσα σου μέσα σου πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι δεν σου κάνει καλό να συναναστρέφεσαι με τέτοια αλακιστήρια, με τέτοιους παλιοχαρακτήρες και να κόψεις σχέσει. σχέσεις. Τι είναι αυτό η μαμά θυμώνει και να βάζεις και ζεκετούλα πάνω από το τυραντάκι. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι η μάνα σου. Δηλαδή δεν ξέρω, ζεις σε χωριό όπου ζεις. Και είναι όλε αυτέ οι κυράτσε που έρχονται και σου κάνουν τι έξυπνε. Και που και καλά σου λένε: Είναι όμορφο το κορίτσι σου, αλλά είναι παχουλό και φοράει μαύρα ρούχα και δεν τη πάει το βάψιμο. Ή καλά έκανε και έκοψε τα μαλλιά σου, γιατί στην ηλικία σου πρέπει να τα έχει πάνω από τον ώμο. Ενώ αυτή είναι μεγαλύτερα από σένα και τα έχει πιο μακριά. Ή να σου λένε: Αδυνάτησε, πέρσι σου σαν τολμαδάκι. Κανονικά. Κανονικά. Αυτό που χρειάζονται αυτέ είναι ένα συχτήρι. Κανονικά. Αλλά, όπω πολύ ορθά εντόπισες, εάν το κάνει αυτό το πράγμα, και εάν ξεσπάσει, θα μπει σε ένα καυγά με αυτέ, οι οποίε είναι ξεκάθαρα κακοήθη άνθρωποι, και θα προβληματιστεί ακόμα περισσότερο, και θα στενοχωρηθεί ακόμα περισσότερο, και θα χαλαστεί ακόμα περισσότερο. Οπότε. Αφαιρεί τον εαυτό σου από την εξίσωση. Μέσα σου το παίρνει απόφαση ότι δεν θα έχω επαφέ με αυτά τα πρόσωπα τα οποία συνεχώ μου λένε κακίε και με, μου υποβάλλουν να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, για την ηλικία μου, για το σώμα μου, για το παιδί μου και το καθεξής... Και σε αυτέ λε δίνει μία ανατροφοδότηση πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που μόλι με ρώτησε με έκανε να νιώσω άσχημα, αυτό που μόλις μου είπες με έκανε να νιώσω άσχημα και θέλω το χρόνο μου να το αναλύσω. Και σηκώνεσαι και φεύγεις. Και τις αφήνεις τα κρύα του λουτρού. Το λες με το στόμα. Αυτό που μου είπες με έκανε να νιώσω άβολα. Δεν το δείχνεις με στενοχώρια. Το λες. Με έκανες να νιώσω άβολα. Αυτή η ερώτηση δεν μου άρεσε καθόλου. Θα πω σπίτι να σκεφτώ για ποιο λόγο με ενόχλησε αυτή η ερώτηση. Οπότε αν εσύ Βάζεις το stop ζητώντας το time out, λέγοντας ότι ένιωσε άσχημα και φεύγοντας από εκεί, τις αφήνεις χωρίς ικανοποίηση. Γιατί η ικανοποίηση τους είναι να σε βλέπουν να ζορίζεσαι, να σε βλέπουν να πιέζεσαι, να παραμένεις στην παρέα, να παραμένεις εκεί που πίνετε καφέ, δεν ξέρω τι κάνετε, αν πίνετε καφέ, αν πάτε να ψωνίσετε μαζί, τι κάνεις με αυτές τις τύπησε. Και το ευχαριστούν ότι κοίτα... Την έχω χαλάσει αυτήν. Κοίτα, της τη τη χάλασα. Ήταν χαρούμενη σήμερα, τώρα έχει χάσει το χαμογελό τη. Δεν δίνουμε σε κανέναν απολύτω το δικαίωμα να μα αφαιρέσει το χαμόγελό μα, αλλά για να μην μα αφαιρέσουν το χαμογελό μα, πρέπει να αφαιρούμε τον εαυτό μα από την παρουσία του. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Τι λέτε εσεί.